Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και η κούκλικα στα South Park Οκρόνια! Ναι, 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 ναι! Πόσο, πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που περιμένουμε αυτό το παιχνίδι? Τουλάχιστον 3 χρόνια! Την υπέροχη αυτή μελωδία που ακούτε θα μας συνοδέψει στο video review του South Park The Stick of Truth. Matt Stone, Trey Parker στα καλύτερά τους. Η καλύτερη ίσως animated σειρά. Και δεν μιλάω για anime, δεν μπερδεύουμε. Μιλάμε καρτούν αυτή τη στιγμή. Το καλύτερο, το πιο viral, το πιο διασκεδαστικό, το πιο φρικιαστικό καρτούν στην ιστορία. Το South Park. Επιτέλους, είναι παιχνίδι. Βέβαια, για όσους δεν γνωρίζουν, υπάρχουν και άλλα παιχνίδια South Park. Πιο πολύ κυρίως έτσι απλά παιχνιδάκια για να παίζουμε με τους φίλους μας και να περνάει η ώρα. Όσοι δεν έχετε δει South Park, γρήγορα στο southparkstudios.com και ξεκινήστε να βλέπετε τη σειρά. Να την απολαύσετε, να τελειώσετε. Και ξεκινώντας το βίντεο φυσικά, πριν πάμε στο review, να ευχαριστήσουμε την CD Media, αλλά φυσικά και την Ubisoft για την παροχή αυτού του τίτλου που εμείς παίζουμε αυτή τη στιγμή και κάνουμε βίντεο. Και θα δείτε το παιχνίδι, το βίντεο μάλλον θα το δείτε, δεν σας λέω πότε. Το βλέπετε ήδη μάλλον, τι λέω. Λοιπόν, καλωσορίσατε στο βίντεο review South Park The Stick of Truth. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Παρά μόνο new game και το party ξεκινάει τώρα. Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them. A noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years, the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elves can manipulate his man and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick controls the universe. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει το Stick of Truth, ίσως το ωραιότερο παιχνίδι τα τελευταία 100 χρόνια. Περνάμε λοιπόν στο character creation. Κάτι πολύ απλό, όχι κάτι τραγικό. Το South Park The Stick of Truth, λοιπόν, για όσους δεν το ξέρετε, έχει περάσει πολλά προβλήματα. Ειδικά όταν η THQ έκλεισε, δεν γνωρίζαμε το αν κάποια εταιρεία θα αγοράσει το παιχνίδι ώστε να το προμοτάρει από την Obsidian Entertainment. Δόξα τω Θεώ, η Ubisoft ήταν η πρώτη. Το South Park, για την ακρίβεια, όταν έκλεισε η THQ, ήταν η πρώτη, το πρώτο project το οποίο αγοράστηκε από την Ubisoft. Λοιπόν, τον χαρακτήρα ξέρω που θέλω να τον φτιάξω, οπότε βάλω έτσι κανένα ωραίο ρούχο. Στο κεφάλι μου. Έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπετε το customization, εντάξει, δεν έχει κάτι super cool. Αλλά μιλάμε για South Park τώρα, οπότε περιμένεις το τρελό customization. Yeah. Νομίζω... Ναι. Για να βάλουμε, φοράμε τίποτα γυαλιά, έτσι. Cool. Βάλουμε αυτά τα γυαλιά εδώ. Θα κάνουμε μαύρα και αυτά. Secondary δεν χρειάζεται. Και ξεκινάμε το παιχνίδι. Moving down South Park. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι ξεκινάει, δείχνοντας τη νέα οικογένεια που μετακομίζει στο South Park, στην οποία φυσικά το παιδί είμαστε εμείς. Α, υπάρχει και giveaway στο βίντεο. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? Οι γονείς μας, they won't look for him here.
We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Για να μας δούμε, λοιπόν. Sweetie, hun, you all dressed? Δεν μιλάμε. Hey, champ, how do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? Ναι, σωστά. Quiet little mountain. He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Και αυτό είναι το ξεκίνημα. Λοιπόν, ξεκινάμε tutorial, το οποίο θα το ακολουθήσουμε πιστά. Να ενημερώσω επίσης όλους ότι ξεκινάει giveaway αυτή τη στιγμή, στο οποίο giveaway προσφορά της Intimedia και της Ubisoft. Θα δώσουμε δύο αφίσες, δύο vinyl stickers και δύο pins με θέμα το South Park. Αυτό λοιπόν, όσοι θέλετε να πάρετε μέρος, θα κάνετε ένα like στο βίντεο, θα κάνετε ένα subscribe αν δεν έχετε κάνει και βλέπετε πρώτη φορά το South Park The Stick of Truth και σας αρέσει, κάντε ένα subscribe και γράψτε μου στο comment ποιος είναι ο αγαπημένος σας χαρακτήρας από το South Park. Αν δεν έχετε δει το South Park, γράψτε πώς σας φαίνεται μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Παράλληλα να ενημερώσω ότι ο Θείος Ζεκναφέιν κάνει εκπομπές στο ένα το μοναδικό του ανεπανάληπτο Greek Otaku Radio, το μοναδικό radio για anime fans σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο, γιατί όχι. Την Κυριακή αυτή 9 με 10 θα έχουμε εκπομπή, θα σας βάλω το link στο description από κάτω και τη σελίδα στο Facebook, να πάτε να κάνετε like και να πείτε ότι είστε ο στρατός του Θείου Ζάγνα και ήρθατε εδώ για να μείνετε, γιατί εκεί θα έχουμε παραπάνω δώρα προσφορά τη συντιμητία και αυτά. Εδώ έχουμε το toy chest, που μας ενδιαφέρει, δεν υπάρχει κάτι. Και φυσικά ένα παιχνίδι που ψεύει τον εαυτό του, επιτρέπει στον χαρακτήρα να παίρνετε. Υπάρχει. Έχουμε μέσα στην τουλάπα λεφτά και baseball. Θα πάρουμε όλα. Εδώ είμαστε. Πάμε μέσα. Εδώ είναι το δωμάτιο των γονιών μας. Δεν μπορούμε να μπούμε. Αλλά πού μπορούμε να μπούμε? Μπορούμε να μπούμε στην τουαλέτα. Θα ζεψουμε τα πάντα που υπάρχει εδώ μέσα. Θα δούμε. Πήραμε όλα. Οκ. Για να δούμε. Εδώ υπάρχει το πάνιο. Πανάκι, μανάκι. Κάτω πάνω στο πλάι. Ενώ περνόμαστε στο πάνιο. Οκ, για. Α, έχει και τουαλέτα. Εντάξει. Όπως καταλαβαίνετε, ένα παιχνίδι που σέβεται τον εαυτό του έχει και τουαλέτα. Κάτι που δεν έχουν τα άλλα παιχνίδια. Λοιπόν, αφού του ξαλαφρώσαμε, κατεβαίνουμε κάτω. Πάμε. Πώς. Come on, son, get out there, make friends. Μας, που μας διώχνει, να πάμε να βρούμε να κάνουμε τους φίλους. Για να δούμε. Go on outside, sweetie. Ναι, 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 θα πάω έξω. Εδώ λεφτά. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει σε αυτό. Α, μάνα. That isn't nice, sweetie. I need to change your diet. Yeah, of course, ma'am. You need to change my diet. Yeah, δούμε. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Ναι, μπαμπά. Μας διώχνει και ο πατέρας μας. Για ψάχνουμε να βρούμε φίλους. Έχουμε quest λοιπόν, πατώντας εδώ το quest, μπαίνουμε στο quest log και παράλληλα εδώ είναι το inventory μας. Βλέπουμε πράγματα που έχουμε ήδη μαζέψει, τα γεγονότα τα βγάλαμε και τα ξαναβάλαμε. Εδώ είναι το quest. Πρέπει να βρούμε φίλους. Μετά είναι το map του South Park. Είμαστε σε ένα Facebook εδώ, όπως βλέπετε στα αριστερά, Relationship Status Single, South Park, bla bla bla. Για να δω.
περάσουμε το χιόνι. Ούτε από εδώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Όπως βλέπετε, το παιχνίδι πάνω κάτω μας οδηγεί προς τα που πρέπει να πάμε. Αχα. Πάμε στο γκαράζ. Πάμε την κρύβη. Πάμε στο γκαράζ. Αχα. Perfect week. Okay. Μπορούμε να βάζουμε και περουκίνια. You shall die by my warhammer, Drow Elf! Nuh-uh! Hey, no fair! That's cheating! I'm gonna tell my mom! Hey, Butters. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Of course we will be friends. I love you, Butters. Your Butters ain't... Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Hey, where are you from? Εδώ λοιπόν, πάμε στα collectibles. Μπορούμε να δούμε τα πάντα όλα, τους φίλους, τα μηνύματα. Where'd you live before moving here? Do you like Colorado? Why are you wearing your hair like that? I love your butters. Ρωτήσεις. Oh, hail the Grand Wizard. Oh, hail the Grand Wizard. So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Oh, yes. My glorious Eric Cartman. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. That wasn't very nice. Oh, my. Don't talk to her. She's not part of the game. Don't talk to her. She's not part of the game. Is that Spanish? Ξέρω γιατί. Λοιπόν, η μουσική είναι από το South Park. Η διάλογη είναι από το South Park. Είναι σαν να βλέπεις South Park και απλά Welcome να παίζεις το παιχνίδι. To the kingdom of Koopa Keep. Δηλαδή, αν υπάρχουν κάποιοι που είναι addicted με το παιχνίδι, παιδιά, σας το προτείνω να τα αγοράσετε. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Επίσης, να σας Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, ότι Scott Malkinson, έχει... who has the power of diabetes. Power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει και Collector's Edition, η οποία έχει ένα άγαλμα του Grand Wizard Cartman μέσα. Ελπίζουμε να την κάνουμε unboxing. You may have heard of my deeds at the Battle of Stark's Pod. That's the line the Grand Wizard gave me. Πάμε λοιπόν να ψάξουμε κάποια πράγματα. My loyalty is as the power of diabetes is both a gift and a curse. Be careful, the Rock of Insanity holds mysterious Εδώ να δούμε ένα λουλούδι. Το οποίο λουλούδι είναι ένα quest, το οποίο το δίνεις στον Kenny και τελειώνεις το quest. Ναι, θα το δώσω. Behold the distant realm of downtown, home of corrupt merchant lords and homeless people. Χριστέ. Αναλύεις λοιπόν σιγά σιγά βλέπεις. Θα κάνουμε το tutorial όλοι μαζί. Αν θέλετε να το δείτε και σαν σειρά, μπορείτε να... The Wizard Stump. Perhaps... Ah, you have located the training area where our massive army... I know it is a massive kingdom, but you'll learn to find your way around. As Court Paladin, my job is to deliver the Wizard King's justice and his mail. Βλέπουμε στο inventory καινούργια πράγματα. Ο Κάμα Γέμισφυ! Όσοι δεν θυμούνται. Παναγία μου, ποιος ήταν, τι έκανα. Θα το κρατήσω έτσι. Ωραίο δείχνω. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Ποιο να είναι το όνομά μου, ρε Κάρτμαν.
Αυτό που χρησιμοποιώ πάντα. You entered douchebag, is that correct? No. Are you sure you want to keep the name douchebag? Δεν μπορώ να τα αλλάξω. Very well, douchebag. You will now choose a class. Fighter, mage, thief, or Jew. Douchebag the fighter. A mage is like a wizard, only not as cool. You look sneaky enough to be a thief. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. A white thief? A mage is like a wizard, only a white fighter? Haven't seen a good one of those in a while. Yes, I will be a fighter. We welcome to our kingdom, Douchebag the Fighter. Hey! Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Nice. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Όχι, δεν θέλω. Γιατί την τελευταία φορά που το έκανα, μου φάνηκε λεφτά. A lovely purchase. Όπως βλέπετε λοιπόν, έχει preview για τα όπλα. Να βλέπουμε πώς είναι. Και φυσικά αν τα αγοράζουμε ή όχι, βλέπουμε τα στατιστικά, αν έχουμε τα λεφτά. But don't let it bother you that there's a game to be played. Ναι, κάρτα, αν έρχομαι. Δυστυχώς πρέπει να πούμε να μετρήσουμε. Πάμε στο inventory. Κάνουμε equip το όπλο. Λοιπόν, κάτσε να βγάλω την περούκα γιατί δεν μ' αρέσει ο ξανθός. Είμαι πολύ πιο γαμάτος όταν δεν είμαι ξανθός. Φοράω και τα ρούχα του fighter. Evil Cartman κάτι. Κάτι. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Ξεκινάμε. Και έτσι ξεκινάει. Εγώ παίζω με το χειριστήριο της Logitech. Για όσους θέλουν να γνωρίζουν. F310. Ah. Ah! Like that all you got? Oh my god, it's butters all over again. Okay, look. Try putting your back into it at the last possible moment. Ah! Oh, hell yeah! Clyde's your bitch! Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Oh shit, dude, I think I see blood! Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bow. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bow. I will protect my balls. Prepare yourself. Και έτσι ξεκινάει η μάχη λοιπόν, μαθαίνουμε τα βασικά combat systems. Yes, that's what I'm talking about! Dude, you're already way better than Clyde. Clyde είναι level 10, all right, level it's time 11. To use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde! Fucking asshole! I'm the king and I say it's PP! Douchebag, use your fighter ability to make Clyde pay for insulting the king. Yes, my king. I will show him the power of PP. Σάψε στο ξύλο. Wait to wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. The power of the PP. I dodged that. Εξπλακία μου, αλλά δεν πειράζει. I will protect you. Get you, like. Dude, that was awesome! You were all like, beam! And Clyde was all like, nah, nah! Okay, okay, you prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. You know, what's the relic? Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Thanks, Metroid. Don't waste your money on tips and rumors.
I think the Grand Wizard wants you to meet him in the war tent. Ow! Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. Για όσους γνωρίζουν, human and elf are willing to die. Το Stick of Truth εμφανίστηκε στην τελευταία τριλογία του South Park, σε τρίπλο επεισόδιο. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't gaze at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the Stick of Truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Ooh. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive positions! Επίθεση! Λοιπόν, και τώρα εμείς τι κάνουμε? We must defend the Stick of Truth. Και πώς το κάνουμε αυτό? Douchebag, come help us! I'm coming. Μαζεύω πράγματα. Θα φύγω για τη μάχη. Εντάξει, όλα μαζεμένα. I'm coming, Grand Wizard. Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, Drow Elf! Come and get it! Clyde, guard the Stick of Truth while we defend the fortress! Aye, aye. Aye, aye. We're not playing pirates, Clyde! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! Yes, my king. Oh, you want some of this? Και τώρα αρχίζουμε τις μάχες. Κάνοντας τη μάχη χτυπώντας ένα χαρακτήρα και παράλληλα έχουμε tutorial battle. Do it, douchebag. Kick these elves' asses. You're wounded, douchebag. Potions will heal you. Here. Εδώ μαθαίνουμε πώς λειτουργούν και τα potions. Τα οποία είναι τα cheese boots. Τα μάχη είναι τα cheese boots. The rules say you can have one potion every turn. I asked for 5, but this was compromised. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. Ah! Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground, weak and helpless. Kick the shit out of him. Awesome, you kicked his helpless ass. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Yes, my king. It's poopy time. In your face! Great job, douchebag! Κάνουμε το loot παράλληλα. Butters! Butters, you're losing! Stop losing! Hey, where the hell are you going? Ξεκινάμε στη δεύτερη μάχη. You got this, douchebag! Boss. Asshole! What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass! Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, θα το δείτε τώρα, το riposte defense. Oh man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Και ξαφνικά αποκτάω και arrows, αλλά δεν σπάω. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink mist. I'm out. Yeah, bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. In your face! Careful, douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Και έτσι γυρνάμε στα όπλα, στα μιλή όπλα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο. Πάει και αυτός ο αντίπαλος, οπότε μάθαμε να βαράμε range. Great job, douchebag! Το παιχνίδι έτσι ακολουθεί το σύστημα, δηλαδή σε βοηθάει, δεν το πάνε. Kick their asses, new kid! I got you back! Let's do this, douchebag. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. Bitch, please! Oh. Hell yeah, that's how you do it! The other elf let his guard down. Now's your chance. Power attack his armor! Hey! That's it! Now finish him! Let it is a second. Yeah,
Εντάξει, δεν πειράζει. Κάναμε το tutorial. The victory is ours. The stick of truth has been protected. Drow elves, fall back! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole elves! Better luck next time! Na 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 na! We still control the universe! It's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah, Spider go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, this new kid may be a douchebag, but he sure can fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Έτσι λοιπόν... Butters, go with him! Φτάσαμε... στην αρχή του South Park. Το πρώτο μας quest. Λοιπόν, αυτό δεν μας ενδιαφέρει προς το παρόν. Τώρα είναι ο Timmy, ο οποίος μπορεί να μας... να κάνουμε fast travel σε περιοχές στις οποίες... υπάρχει τρόπος να μεταφερθούμε. Λοιπόν, έτσι ξεκινάει το παιχνίδι. Υπάρχουν 12 fast travel flags. Τα βρίσκουμε όταν περνάει ο καιρός. Τι άλλο, έχουμε upgrade, το οποίο μπορώ να σας το δείξω. Πάμε στα abilities και διαλέγουμε λοιπόν αν θέλουμε να κάνουμε assault battery. Οπα, συγγνώμη, λάθος B. Μπορούμε να μάθουμε new friends needed. Μόλις βρούμε 3 νέους φίλους μπορούμε να μάθουμε και καινούργια perks. Οπότε είτε ξεκλειδώνουμε το assault and battery με το baseball bat ή το rushamboo. A swift kick in the balls. Λοιπόν, πάμε για rushamboo. Για swift kick. Όχι, βασικά πάμε καλύτερα να κάνουμε upgrade τα baseball skill μας. Έτσι λοιπόν, καθώς παίρνεις XP ξεκλειδώνονται skills, έχεις όλα τα skill tree που μπορείς να τα ξεκλειδώσεις. Μετά υπάρχουν τα perks, όσο περισσότερους φίλους έχεις, τόσο περισσότερους ξεκλειδώνεις. Και τέλος υπάρχει το magic, το οποίο δεν νομίζω ο χαρακτήρας μου να μπορεί να χρησιμοποιήσει magic. Λογικό μου ακούγεται. Οπότε, τι άλλο έχω να δείξω. Τα quest εδώ τα είδατε, το map του South Park, το collectibles είναι οι φίλοι μας. Έχουμε τα Team Pokemon επίσης. Το equipment και το quest. Πρέπει να έχουμε τα quest item εδώ. Είναι το Cartman's Garage Key. Υπάρχουν τα letters για τον Craig, τον Token και τον Tweak που πρέπει να τους βρούμε και φυσικά να χρησιμοποιήσω το teleport αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε επίσης το party, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα μόλις μιλήσουμε στον Butters. Guess I'm minding you something now. You need any weapons or armor? Yeah, got some pretty good wear here! Δεν χρειάζεται να αγοράσουμε τίποτα. Βέβαια θα μπορούσα να πάρω αυτό το σίμιταρ. Σχέση με το αυτό που φορά είναι κλάση ανώτερο. Οπότε θα το αγοράσουμε. Good choice! Πάρουμε ένα σίμιταρ, εντάξει. Equipment. Πάρουμε το Clyde's Helmet τώρα. Μπορεί να μας πούν και προδότες. Οπότε όπως βλέπετε πάμε στο inventory. Weapon damage increased by 2, your armor value, αυτό είναι by 3. Μετά υπάρχουν καινούργια πράγματα όπως το revive potion που μας βοηθάει να ενεργοποιήσουμε, να σηκώσουμε τους αντιπάλους μας από νεκρούς. Και το bow of sacking. Αυτά, το παιχνίδι όπως είδατε είναι turn based. Όλα λειτουργούν με βάση τα κλασικά RPG, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε όσους παίζουν για πρώτη φορά, δηλαδή το tutorial είναι πλήρης για τους νέους παίκτες. Τι άλλο να πω, ξεκινάει η ιστορία λοιπόν, πάμε να βρούμε τους τρεις πολεμιστές για να κάνουμε τη συμμαχία μας ώστε να πάρουμε πίσω το Stick of Truth από τα σατανικά Drow Elves.
Low Elves για την ακρίβεια, Dark Elves, πείτε τα όπως θέλετε. Αυτό ήταν λοιπόν η αρχή και το video review του South Park The Stick of Truth. Ελπίζω να το απολαύσατε, θα το κάνω σίγουρα σειρά αυτό μόλις το τερματίσω, έχετε το λόγο μου σε αυτό τουλάχιστον. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά τη CD Media και τη Ubisoft για την παροχή του τίτλου αλλά και των δώρων. Μην ξεχνάτε, υπάρχει giveaway αυτή τη στιγμή στο κανάλι. Οπότε είπαμε comment, like, sub και γράφτε μου, όπως είπα στο comment, ποιος είναι ο αγαπημένος σας South Park χαρακτήρας. Επίσης να ενημερώσω πάλι, αν δεν το είπα, Greek Otaku Radio θα έχουμε διαγωνισμό και μπαμπάτσικο διαγωνισμό την Κυριακή. Δηλαδή λοιπόν θα σας περιμένουμε εκεί, θα τα πούμε 9 με 10 Κυριακή live στο Greek Otaku Radio. Πάτε κάνετε like σελίδα στο Facebook, κάτω τα έχω βάλει όλα. Αν έχετε κάποια απορία για το South Park, αφήστε ένα comment, θα σας την απαντήσω. Ελπίζω να το λατρέψετε όσο το λάτρεψα κι εγώ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και υπουργικά στα χρόνια. Ήθε ο Cartman να μας οδηγεί.